Hello, hello, τι κάνετε παιδιά, ελπίζω να περνάτε πάντα καλά. Καλώς ήρθατε σε ένα unboxing βίντεο αφιερωμένο. Σε ό,τι έχω στην άκρη του δωματίου μου και θα ήθελα να σας το δείξω. Μετά από μερικά πράγματα τα οποία μου ήρθανε ιντερνετικά, αποφάσισα, αντί να κάθομαι να τραβάω μόνο φωτογραφίες, γιατί να μην οργανώσω ένα μικρό unboxing βιντεάκι αφιερωμένο σε εσάς που με βλέπετε στο Instagram. Άρα παιδιά, άμα γουστάρετε το βίντεο και θα θέλετε να δείτε και άλλα τέτοιου στυλ unboxings, feel free να το κάνετε share και να μου το γράψετε από κάτω. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε στο αγαπημένο μου χόμπι. Τι είναι της μόδας τον τελευταίο καιρό? Τα gacha games. Και τι καλύτερο από live action gacha? Τι εννοώ με τα live action gacha? Δείτε, τρία προϊόντα, uno, due, tre, τα οποία πραγματικά ήταν πάμφτινα και ο μόνος λόγος που με τράβηξαν ήταν γιατί είχαν εικόνες Dragon Ball. Κυριολεκτικά γράφει Goku vs Freezer, για κάποιο λόγο το Freezer είναι γραμμένο σωστά, δεν είναι το Freezer της Funimation. Το art style μοιάζει σαν κάτι fan-made που φτιάχτηκε, το logo είναι Dragon Ball Z, το art style δεν ταιριάζει με την εποχή του Dragon Ball Z, από την αλήθεια. Epsonagi 3D Confessione. Τι είναι, ισπανικό? Δεν ξέρω, ισπανιόλ. Όχι, βασικά ιταλικό λέει. Οκ, okay. Καλά τα πήγα, μια χαρά. Και βλέπουμε ότι μέσα από αυτά, παίζοντας το πολύ αγαπημένο μας παιχνίδι γκάτσα, μπορεί να κερδίσουμε είτε τον Goku Super Saiyan είτε τον Freeza. Δεν ξέρω αν είναι διαφορετικό το αυτό με τους χαρακτήρες με τα στυλ. Ή τον Goku, τον οποίο έχει αλλάξει κορμί με τον Κινέου και μαζί έχει έναν Krillin, δεν ξέρω, τα πουλάνε μαζί, δεν ξέρω, ή έναν Krillin body change Κινέου, Piccolo, τον G, τον Joyce, τον Gohan και τον Barter. Λοιπόν, δεν ξέρω τι παίζει, ας τα βάλουμε στην άκρη και ας αρχίσουμε να τα ψάχνουμε. Hype, 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 ετοιμαστείτε. Πάμε για το πρώτο ρολ. Go, dice roll! Ανοίγουμε. Δεν έχει τίποτα μέσα. Και από μέσα βγάζουμε ένα χαρτάκι το οποίο έχει Goku vs Freezer. Έχει κάποια παιχνιδάκια. Κλασικό artwork αυτό. Το έχω χρησιμοποιήσει και στο πρώτο μου βίντεο όταν είχα κάνει Dragon Ball. Έναν... Τι είναι αυτός, λαβύρινθος? Ωραία, για να δούμε. Αν μπούμε από εδώ, πας εδώ, πας εδώ, πας εδώ και βρίσκεις τον Goku. Τέλεια. Και επίσης σου δείχνει τι φιγουρίτσες αγοράζεις. Εγώ για να είμαι χαρούμενος θέλω Goku Super Saiyan, τον Goku του Γκίνιου, αυτούς δύο βασικά, δεν με ενδιαφέρει κανένας άλλος. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, να η μπαλίτσα μας. Πάμε για... Oh fuck. Δεν μπορώ να την ανοίξω. Τέλεια ιδέα παιδιά, εντάξει. Φανταστείτε, είμαι ενήλικος και δεν μπορώ να την ανοίξω. Φανταστείτε πόσο καλά θα πάει ένα μικρό παιδάκι με αυτό εδώ. Τα καταφέραμε παιδιά, νίκη. Λοιπόν, για να δοκιμάσω να χρησιμοποιήσω τα ενήλικα χέρια μου για να ανοίξω αυτό το παιχνίδι για παιδιά. Ανοίγουμε. Ταραρα, ρα, ο fuck, ο Barter. Ή, όπως το ξέρουμε στην Funimation, ο Beta. Λοιπόν, τον βάζουμε στην άκρη, θα τον συναρμολογήσουμε μετά. Και θα προχωρήσουμε στο επόμενό μας. Γκάτσα νούμερο 2. Βάζουμε τους κρυστάλλους μας και... Go, dice roll! Ταν, 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 ταν. Εντάξει, αυτά είναι τα ίδια. Πράσινο αυτή τη φορά. Δύσκολο το άνοιγμα. No, stop it, Goku. If you do this now, it's going to drain away all the time you have left on Earth. Χρησιμοποιώντας ξανά την ενήλικη δύναμή μου, βγάζω από μέσα Goku, 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 τον Freezer και τον Goku
διαφανή. Wait, what the fuck? Δύο φιγουρίτσες εδώ πέρα. Και εδώ ήταν μόνο ο Μπάρτερ. Oh! Είναι και διαφανής ο Γκόχαν. Nice. Και τώρα το τελευταίο. Παιδιά, κάνουμε την προσευχή μας. Κάνουμε την προσευχή μας. Ο Θεός βοηθός. Φύγετε εσείς από εδώ. Το νιώθω, το νιώθω, το νιώθουμε κύριε Καβούρη. Το νιώθετε τώρα κύριε Καβούρη. Κάτι ζεστό νιώθω. Λυπάμαι. Ταραρα, ραν. Νάτο, 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 νάτο στην τρίτη. Νάτο. Γκόκου, Σούπερ Σάγιαν. Έτσι, έτσι, έτσι. Λεπτομέρεια δεν τα πάει πολύ άσχημα και έχουμε και μια διαφανή Φίσερ. Άρα τώρα τι να κάνουμε. Δεν έμεινε τίποτα άλλο από τα να τα ανοίξουμε και να τα συναρμολογήσουμε. Και με τη μαγεία του editing έχουμε όλες μας φιγούρες συναρμολογημένες. Όπως βλέπετε παιδιά, η λεπτομέρεια δεν είναι πάρα πολύ άσχημη αν καταφέρει να εστιάσει. Ωραιότατα, έχουν ωραία προσωπάκια, ωραίες λεπτομέρειες και πίσω οι λεπτομέρειες δεν είναι καθόλου άσχημες. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το νόημα της φιγούρας η οποία είναι διαφανής. Δεν είναι άσχημη, αλλά δεν έχει καμία αξία και τόσο μικρούλι. Όμως, παρόλα αυτά για το μέγεθός του, έχει τρομερή λεπτομέρεια. Πολύ καλό, δηλαδή, υπολογίστε το. Μικρότερο από ένα δάχτυλο. What the fuck? Και για κάποιο λόγο, ανεξήγητο, βλέπετε έναν Γκόχαν ο οποίος είναι εξαπλωμένος. Ο Γκόχαν αντί να μου έρθει με στήριγμα για την πλάτη, για κάποιο λόγο μου ήρθε με δύο κεφάλια. Okay. Ο Γκόχαν δεν θα σταθεί ποτέ δυστυχώς, εκτός να τον βγάλω και το, αντί για τον Μπάρτι και το βάζω σε αυτόν. Διαφανής μεν, δεν με ενδιαφέρει. Not bad, not bad. Πολύ καλή λεπτομέρεια για τόσο μικρές φιγουρίτσες. Θα προχωρήσω και σε άλλο DB content που μου ήρθε. Αυτά εδώ. Τι είναι αυτά εδώ? Ένα κομμάτι χαρτί. Όχι, δεν είναι κομμάτι χαρτί. Τα γίνω από την άλλη μεριά και το κομμάτι χαρτί μεταμορφώνεται σε αυτοκόλλητα. Συγκεκριμένα 5 σετ αυτοκόλλητων. Λοιπόν, για να τα δούμε ένα-ένα όλα μαζί. Έχουμε το νούμερο 3. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο. Όπου στην κορυφή έχει το Σογκόκου. Άμα παρατηρώ από την μπλε χρωματική παλέτα ότι είναι από την ταινία 9. Και αυτό ο Γκόκου από την ταινία 9. Έχει τα κλασικά του designs. Απλά η ταινία 9 είναι η μόνη ταινία όπου οι χαρακτήρες έχουν χρωματισμό στα μαλλιά. Όσοι έχουν μαύρο μαλλί, μπλε. Έχουμε τον Πίκολο. Αυτό το, δεν τον ξέρω, δεν θυμάμαι πού είναι αυτό το Πίκολο. Λογικά από τη μάχη του με το 17. Έχουμε τον Γκόκου ο οποίος είναι αφού προπονήθηκε στο Νάμεκ πριν προσγειωθεί, όταν είχε τελειώσει την προπόνησή του. Έχουμε τον Γκόκαν από την ταινία του Μπρόλι, την πρώτη, στη base μορφή του. Έχουμε τον Τράνκς όταν πρώτη φορά μετά το Time Skip είδε τον Γκόχαν. Έχουμε από την ταινία του Μπότζακ τον Γκόχαν Super Saiyan 2 και έναν κλασικό Cell. Επόμενο. Έχουμε την Bulma ντυμένη σαν πριγκίπισσα, πιθανότατα να είναι από κάποιο ending, δεν ξέρω γιατί είναι πολύ on model. Κλασικό shot από Tai Catcher με τον Goku και τον Gohan. Έχουμε τον Goku όταν έκανε Kaioken στο Ginyu. Το Yamcha όταν προπονιόντουσαν για του Saiyan, όχι βασικά, μπορεί να είναι και πιο νωρίς, μπορεί να είναι το πρωτάθλημα με τον Piccolo. Τον Great Saiyaman και φυσικά τον Goku όταν πήγε να πολεμήσει το Android 19. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε ο Yamcha από το κλασικό Dragon Ball, ο Pilaf, ο Gohan και ο Goku από το τουρνουά, ο Goku με τη μορφή της με τη στολή της Χελώνας, ο Goku με την πρώτη του στολή και ο Oolong. Κλασικό. Vegeta από το opening που έχουν κόψει το render του και το έχουν βάλει για αυτοκόλλητο. Του Σάλα Χετσαλά. Ο Goku όταν αφού έχει θεραπευτεί πάει να πολεμήσει τον Freeza. Ο Trunks, ο Future. Ο Gohan από την ταινία του Broly την πρώτη. Ο Goten από την πρώτη του. Βασικά από τα character sheet, δεν είναι καν την πρώτη του εμφάνιση. Και ο Gohan όταν είχε πάει στον Name και φορούσε τη στολή του Vegeta. Και τελευταίο. Περίεργο. Έχουμε. Κλασικό από το πρώτο opening, τον Goku σε πόζα. Goku με τη στολή της Χελώνας. Goku από promotional του Toriyama, από εξώφυλλο του Toriyama. Το Goten άκυρο. Και το Goku, αυτό νομίζω είναι από ending με τις Maimoudes, δεν θυμάμαι καλά. Γενικότερα, random συλλογή αυτοκόλλητων. Άμα κρίνω από, πού είναι, από την είδα, από την απόδειξη εδώ πέρα, βρωμάει. Εντάξει, Ιαπωνεζιά, αν και να πω την αλήθεια αυτό το ενώ η απόδειξη είναι Ιαπωνεζιά,
όλα δείχνουν official suasion. Μπορεί να είναι απλά προπολεμικό περιεχόμενο που έτυχε κάποιος σε κάποιο μαγαζί να το βρει, να το αγοράσει και να το μεταπολίσει. Γιατί είναι όλα ρυθμιμένα. Άμα τα πάρουμε δηλαδή, έχουμε... Να, όπως βλέπετε, 6, 7, πάμε σειρά, 8, αν τα βάζαμε δηλαδή σωστά θα είναι κάπως έτσι. Για να δούμε τα βρούμε τα υπόλοιπα. Τα αυτοκόλλητα είναι μια χαρά, έχουν λίγο ξεβάψει, άρα φαίνονται ότι είναι παλιά. Λέτε να είχαν βγει το 1986, που είναι και το copyright. Not bad, not bad, ωραιότατα. Να έχουμε μερικά πραγματάκια Dragon Ball. Θα συνεχίσω με δύο προϊόντα τα οποία τα αγόρασα από γνωστό κατάστημα με άνιμε στην Ελλάδα. Αυτά είναι αυτά εδώ πέρα. Evolution Vegeta, Goku, Ultra Instinct, πρώτη μορφή ή Ultra Instinct Omen ή Ultra Instinct Sign, όπως γουστάρει να το λέτε. Μικρές φιγουρίτσες, δηλαδή όπως βλέπετε άμα τις κρίνουμε είναι λίγο μεγαλύτερο το κουτί. Ακόμα και αυτές εδώ οι φιγουρίτσες πραγματικά είναι μικρούλες. Δεν φαίνονται πολύ μεγαλύτερες, θα την βάλουμε αυτήν εδώ στην άκρη και θα τις δούμε. Δεν έχω τίποτα από Blue Evolution Vegeta, άρα ήθελα να πάρω κάτι να έχω. Ήταν λίγο ακριβούλια, νομίζω ήταν 10 κάτι ευρώ όταν τα αγόρασα. Και καιρός να τα δούμε. Άμα ανοίξουμε το κουτάκι μας, οπ! Πολύ ενδιαφέρον. Ο πρώτος μας είναι ο Vegeta Evolution, μια μορφή η οποία δεν ονοματίστηκε στη σειρά. Και ο δεύτερος, ο Goku Omen. Έχουμε 6 συνολικά, για κάποιο λόγο έχουμε Goku Omen Vegeta Evolution, ok, βγάζει νόημα αυτό. Και στη συνέχεια έχουμε Goten Super Saiyan 3, ok, εμφανίστηκε, Piccolo και μετά έχουμε το Yamcha και τα Saibaimen. Καλά, μπορεί να κολλάει ότι πολύ απλά ο Yamcha και τα Saibaimen είναι διάσημο meme. Γι' αυτό τα βάλανε. Άρα, για να βάλουμε στην άκρη το κουτί του. Και τώρα, με τη μαγεία ξανά του editing, έχουμε τις δύο φιγουρίτσες μας. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος. Κυρίως, άμα το δείτε, ο Vegeta Evolution δεν δείχνει άσχημος. Καλά, είναι μια generic πόζα. Απλά με εκνευρίζει που το μαλλί του δεν είναι μπλε σκούρο, όπως είναι κανονικά του Evolution. Και συνέχεια έχουμε τον μικρούλι, τον Goku, τον Omen. Τα μάτια του μεν είναι σωστά, η πόζα είναι ωραία, είναι ο Goku όταν πολέμησε τον Jiren πρώτη φορά ή τουλάχιστον στο επεισόδιο 129 τη δεύτερη φορά, αλλά τα μαλλιά του δεν ξέρω, έπρεπε να είχαν κάνει τι ώστε τα highlights να φαίνονται καλύτερα. Δεν είναι άσχημο, απλά τα μαλλιά του, αν και κάνουν αντανάκλαση στο φως τώρα, είναι απλά μαύρα. Και όπως βλέπετε, ενώ η διαφορά τους στην τιμή είναι αστρονομική, δηλαδή ο μικρούλης ο Γκάτσα ο Goku έκανε 3 ευρώ, ενώ αυτοί εδώ πέρα κάνανε 12. Στο μέγεθος είναι σχεδόν ίδιοι. Εντάξει, είναι λίγο πιο παχύ οι άλλοι δύο. Είναι λίγο πιο παχύ οι άλλοι δύο, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι ενθουσιάστηκα. Για να σπάσουμε λίγο την τραγκομπολίλα. Δεν ήταν πολύ ακριβό. Για 3 ευρουλάκια τσίπησα αυτό εδώ πέρα. Ένα μπρελοκάκι Deku. Εντάξει, not bad. Λέει official keychain, δεν ξέρω κατά πόσο είναι official. Δεν ξέρω ποια εταιρεία είναι η Pyramid, λογικά κάποια που έχει κάνει license. My Hero Academia. Το logo φαίνεται λίγο περίεργο. Το artwork φαίνεται, είναι απλά renders από τη σειρά. Ο Deku δεν είναι τίποτα το ενδιαφέρον. My Hero Academia. Να τα από μπροστά. Να το και από πίσω. Τι λέει. Πάει. My Hero Project χωρικώσει και όντως είναι official, Suasa χωρικώσει. No joke. Ή και καλά είναι πειρατές οι οποίοι απλά είναι πολύ αφοσιωμένοι στο ρόλο τους, δηλαδή θα είμαστε πειρατές μέχρι και στα ψεύτικα trademarks. Δεν το κόβω, αλλά λέμε τώρα να κάνουμε χαβαλέ. Τελευταίο και καλύτερο, σας έχω αφήσει πάρα πολλά, δηλαδή είδαμε τις φιγουρίτσες, είδαμε τα γκατσανάκια, είδαμε τους μικρούς χαρακτήρες, είδαμε τα αυτοκολλητάκια μας, είδαμε τα μπρελοκάκια μας, αλλά δεν ήρθατε εδώ ούτε για αυτό ούτε για εκείνο, ήρθατε γι' αυτό! Τι είναι αυτό τώρα θα πείτε. Αυτό παιδιά είναι ό,τι πιο γαμάτο υπάρχει. Φιγούρα Σον Γκόκου, την Πανέσκο. Μπαν Πρέστον, οκ, το πέτυχα με την τρίτη φορά. Σον Γκόκου, Σον Γκόκου, με τα ρούχα του
Από πού? Από τότε που εμφανίστηκε πρώτη φορά στο τουρνουά πολεμικών τεχνών. Θυμάστε που φορούσε ένα τουρμπάνι που στην αρχή ούτε η Μπούλμα δεν τον αναγνώρισε? Και έβγαλε το τουρμπάνι, είδαμε τα μαλλιά του και είδαμε ότι για πρώτη φορά είχε ενηλικιωθεί, τουλάχιστον είχε μεγαλώσει λίγο γκόκου και είχαμε συνηθίσει να το βλέπουμε μόνο σαν παιδάκι. Αυτό εδώ είναι. Φιγουράρα, όπως βλέπετε, ο δημιουργός της είναι αυτός ένας κίτρινος, ο Μανάμπου Γιαμασίτα. Οκ, Μανάμπου Γιαμασίτα, καμία σχέση με τον Γιαμασίτα από το Γκενγκανάσουρα. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση όταν την είδα αυτή τη φιγούρα. Λέω, αυτή τη φιγούρα πρέπει να την αποκτήσω. Κυριολεκτικά ήμουνα super hype. Δεν έχω τίποτα από την εποχή του Dragon Ball για τον Goku. Δηλαδή, τώρα δεν φαίνεται στο πλάνο, πρέπει να το δείξω. Έχω πολλές φιγούρες Super Saiyan Goku. Έχω, ας πούμε, επίσης και Super Saiyan God Goku. Μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα που την πήρα σορτή με τον Vegeta. Δεν ήταν ακριβές, δεν νομίζω ήταν γύρω στα 25 ευρώ. Αλλά ποτέ τίποτα από την εποχή του Dragon Ball. Είναι πολύ λυπηρό, διότι αν και έχω πολλές φιγουρίτσες του μικρού Goku, δεν έχω καθόλου φιγούρες του Goku όταν πολέμησε τον Piccolo. Και για μένα αυτή η μάχη ήταν πραγματικά εκπληκτική. Καιρός να ανοίξουμε τη φιγουρίτσα μας, χωρίς άλλη καθυστέρηση. Full hype, παιδιά. Όπως βλέπετε, στο πλάι σου λέει πως να συναρμολογήσεις τη βεντάλια. Είναι η μαγική βεντάλια Μπάσο. Η βεντάλια που πήρε μετά ο Σογκόκου στα filler επεισόδια, που με την Τζίτσι προσπαθούν να σώσουν τον πατέρα της, διότι το κάστρο του ξανά καίγεται και πρέπει να το σώσουν μαζί με το μυθικό της μητέρας της Τζίτσι. Μην ξεχνάμε ότι ο γάμος του Γκόκου και της Τζίτσι είναι filler exclusive, δηλαδή αν και έγινε στο άνιμε, στο μάγκα δεν το είδαμε ποτέ. Στο μάγκα, μετά τη μάχη με τον Πίκολο, εμφανίζεται σε ένα μικρό πανελάκι ο Χελονοτζίνι και λέει: οι περιπέτειες του Γκόκου δεν έχουν τελειώσει ακόμα, μείνετε λίγο ακόμα μαζί μας. Πού να ήξερε ο Τωριάμα ότι όχι μόνο δεν είχαν τελειώσει, αλλά του είχαν μείνει τρία τεράστια arcs ακόμα. Καιρός για τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος. Εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνω άλλο hype. Θα τα βγάλω απλά από το κουτί τους. Ωραίο πράγμα, ωραίο. Μεγάλο, έτσι μ' αρέσει οι φιγουρίτσες μας να είναι γαμάτες. Λοιπόν, βλέπω έχει πολλά μικρά κομμάτια, άρα θα χρειαστεί λίγη συναρμολόγηση. Εντάξει, πραγματικά παιδιά η φιγούρα είναι εκπληκτική. Δηλαδή η λεπτομέρεια, βλέπετε η βεντάλια, αν θέλει να εστιάσει, η βεντάλια έχει τρύπες, είναι εκπληκτική. Τα ρούχα του Σογκόκου, το πρόσωπο του Σογκόκου δεν είναι καθόλου άσχημο. Μου θυμίζει πάρα πολύ το Σογκόκου από το Crocs Epoch. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι reference, αλλά πραγματικά μου θυμίζει πολύ τον Σον Γουκόνγκ, αν βγάζει νόημα. Όλο αυτό δηλαδή το ντύσιμο μου θυμίζει πάρα πολύ το ντύσιμο που έχει ο Σον Γουκόνγκ. Τα κλασικά τα ποτάκια του Γκόκου εδώ πέρα, τα κίτρινα γιατί δεν έχει αλλάξει ακόμα στα κόκκινα. Το χαμόγελο του Γκόκου τον έχουν κάνει λίγο πιο μπουλάκο εδώ πέρα. Αν και να πω την αλήθεια, η κάμερα ίσως του προσθέτει λίγα κιλά. Είναι εκπληκτικός, είναι πάρα πολύ ωραίος. Είναι μακράν μία από τις πιο όμορφες φιγούρες. Κοιτάξτε πόσο δυναμική είναι. Κοιτάξτε τι ωραία πόζα. Δηλαδή, πραγματικά τη θεωρώ masterpiece. Τόσο καιρό την πάνιζα αυτή τη φιγούρα. Έλεγα, θέλω να αποκτήσω μία φιγούρα κλασική του Γκόκου. Και αυτή εδώ πέρα είναι, παιδιά, εκπληκτική. Δηλαδή, δεν μπορώ να την προτείνω αρκετά. Μας αρέσουν τα αγαλματίδια, διότι προφανώς δεν κουνιέται, είναι απλά ωραία. Και βλέπετε λεπτομέρεια. Έχει τη βεντάλια Μπάσο. Έχει το κλασικό το κοντάρι του, τα ρούχα τα οποία έτσι εμφανίστηκε στην αρχή του Dragon Ball, ή μπορείτε να αναφέρετε ότι είναι κάποια αναφορά στο Son Wukong. Από πίσω, λογικά, για κάμπινγκ είχε κάποια πράγματα και τέλος τον βλέπουμε να κοιτάει μακριά. Η φιγούρα, επαναλαμβάνω, είναι της Ban Presto, World Figure Colosseum. Την έχει σχεδιάσει ο πασίγνωστος, που πρώτη φορά ακούω το όνομά του, Manabe Yamashita. Να το έχει ωραία τη φωτογραφία του μπροστά. Είναι εκπληκτική και την προτείνω ανεπιφύλακτα. Άμα γουστάρετε το unboxing, μην χάνετε καιρό και σαπορτάρετε το. Ελπίζω να σας άρεσε και θα έρθουν και άλλα μελλοντικά. Από μας είναι η Εντέστρο. Γεια σας!